Το τελευταίο αντίο στον Θανάση Γιαννακόπουλο είπε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών ο αθλητικός, επιχειρηματικός και πολιτικός κόσμος. Ο εμβληματικός διοικητικός ηγέτης ένωσε φίλους και αντιπάλους που συνομολόγησαν την προσφορά του στο άθλημα αλλά και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Όταν πεθάνω, να με θάψετε με τη σημαία του Παναθηναϊκού. Με συνοδεία το σύνθημα που περιγράφει απόλυτα τον Θανάση Γιαννακόπουλο, ο εμβληματικός διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ξεκινάει για το ταξίδι στην αιωνιότητα, ακριβώς όπως το θέλησε, τυλιγμένος με τη σημαία του συλλόγου. They are not anymore with us, but they will be always in our hearts. This is, and I believe in the hearts of million people. Η σωρός του Θανάση Γιαννακόπουλου εκτέθηκε από το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα. Ήταν όλοι εκεί. Σύσσωμη Παναθηναϊκή οικογένεια, εκπρόσωποι του αθλητισμού του επιχειρήν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. He was, you know, like I said, a great man with a big heart. Φίλοι και αντίπαλοι με σεβασμό είπαν το ίστατο χαίρε στον άνθρωπο που έδωσε και πήρε μόνο αγάπη. Απόδειξη η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη που καταχειροκροτήθηκε. Πάντα υπήρχε μια ιδιαίτερη αγάπη προς το πρόσωπό μου από εκείνον και ένας τεράστιος σεβασμός και εκτίμηση από μένα προς εκείνον. Η οικογένειά του, η κόρη του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού με μηχανοκίνητη πορεία τον συνόδευσαν στο πρώτο νεκροταφείο. Έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυθεντικός, αληθινός. Από τις κορυφές της βιομηχανίας και του αθλητισμού, σάρκα από τη σάρκα του Παναθηναϊκού, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος ήταν ακριβώς αυτό που βροντοφώναζε κάθε φορά που απευθυνόταν στον κόσμο. Σας μιλάει ο Θανάσης, ο δικός σας άνθρωπος.